Η Διόρυγα της Κορίνθου επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 4 Ιουλίου. Ανοίξαμε με απόλυτη ασφάλεια και παρέχουμε ολοκληρωμένες, αναβαθμισμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες και πάλι στους πελάτες μας. Ανοίξαμε από τις 4 Ιουλίου, καθώς ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των έργων αποκατάστασης. Θα λειτουργήσουμε για περίπου 3 μήνες, λίγο περισσότερο από 3 μήνες, και θα διακόψουμε πάλι για να μπούμε στη δεύτερη φάση των έργων αποκατάστασης. Το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν προφανώς οι καταπτώσεις, οι επαναλαμβανόμενες που δημιουργήθηκαν το 2019 και 2020. Σύνθετο έργο αποκατάστασης που περιλαμβάνει την ελάφρυνση των μπρανών στο σημείο που είχαμε τις καταπτώσεις, δηλαδή απομακρύνθηκαν τεράστιοι όγκοι χώματος έτσι ώστε να αποφευχθεί επόμενη περίπτωση κατάπτωσης, και η δεύτερη φάση περιλαμβάνει το λιμενικό έργο, δηλαδή τη στήριξη της βάσης των μπρανών ώστε να αποφευχθεί μελλοντικά η διάβρωση από τη βάση των μπρανών. Αυτό όλο το έργο, επί της ουσίας, θα εκτελεστεί σε μήκος ενός χιλιομέτρου και είναι το ένα χιλιόμετρο αυτό το οποίο τα τελευταία 20 χρόνια μας έδινε το 95% των μικρών ή μεγάλων καταπτώσεων και προβλημάτων που είχαμε μέσα στο κανάλι. Θα γίνουν εργασίες μέσα στη θάλασσα, θα κατασκευαστεί ένα τυχείο που θα προστατεύει τη βάση των μπρανών από περαιτέρω διάβρωση. Διενεργούνται μελέτες αυτή τη στιγμή για όλο το υπόλοιπο μήκος του καναλιού, ώστε να εντοπιστούν νέα πλέον σημεία τα οποία μπορεί μελλοντικά να δώσουν καταπτώσεις και να αντιμετωπιστούν είτε να προληφθούν. Με την παράδοση το 24 του βασικού τμήματος ενός χιλιομέτρου θα έχουν ολοκληρωθεί και οι μελέτες ήδη που εκτελούνται αυτή τη στιγμή. Θα έχουν μπει μηχανήματα στα σημεία αυτά που θα έχουν εντοπιστεί ότι υπάρχει πρόβλημα, τα οποία θα λειτουργούν ως προειδοποιητικοί μηχανισμοί. Ότι ήδη τις πρώτες μέρες, από την 4 Ιουλίου και μέχρι και σήμερα, έχουμε εξυπηρετήσει περίπου 200 διελεύσεις διαφορετικών τύπων πλοίων, είτε τουριστικά είτε εμπορικά. Και να φανταστείτε, είναι και πλέον των 20 εθνικοτήτων. Εκτιμούμε ότι μέχρι και τα μέσα περίπου Οκτωβρίου, όπου και θα κλείσει η Διόρυγα, θα έχουμε εξυπηρετήσει γύρω στις 6.000 με 6.500 διελεύσεις όλων των τύπων πλοίων. Αναβαθμίσαμε το στόλο μας, αναβαθμίσαμε τα πλωτά μας μέσα. Ήδη δουλεύουμε πολύ το e-ticketing, που θα το παρουσιάσουμε τις επόμενες ημέρες και θα είναι μια καινοτόμα υπηρεσία προς τους πελάτες μας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα παρέχουμε. Το όραμά μας είναι αυτό, να καταστήσουμε τη Διόρυγα ένα πρότυπο κέντρο της παγκόσμιας ναυσιπλοείας, να παρέχουμε ασφαλείς, αξιόπιστες, ολοκληρωμένες, αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς το πελάτη, οι οποίες θα είναι πάνω στα πρότυπα των παγκόσμιων θαλάσσιων οδών. Ο στόχος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Διόρυγας έχει να κάνει με την τουριστική αξιοποίηση, έτσι ώστε να καταστεί ένας πόλος έλξης η Διόρυγα, η ευρύτερη περιοχή της Διόρυγας για τον Έλληνα και τον ξένο τουρίστα, έτσι ώστε να αποφύγουμε απλά την επίσκεψη του ξένου ή του Έλληνα τουρίστα και να το μετατρέψουμε σε διαμονή. Καπέλο, ρε, πέρα, 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 πέρα.